Θέλω μέχρι τότε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Καλησπέρα, κύριε Βερβεσέ. Καλησπέρα. Κάνατε μια ανάρτηση χτες που πραγματικά μου έκανε εντύπωση, διότι δεν το είχα φανταστεί ποτέ έτσι. Την ανέφερα και χθες στην εκπομπή, θα τη δούμε ενδεχομένως κιόλας. Στην οποία περίπου λέγατε ότι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας έχει ανατεθεί από την κοινωνία μας στους δικηγόρους, οι οποίοι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι διαφυλάττουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Και οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτής της ακρίβειας, σαν αυτή δηλαδή που έκανε ο κύριος Κασελάκης, λέγοντας ότι χρειάζονται διεθνείς παρατηρητές στη χώρα, προσβάλλει τους δικηγόρους και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει και να απαντηθεί. Θέλω να μου πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό και κυρίως εάν όντως αισθάνεστε προβεβλημένοι, αν ήταν μια πολιτική κίνηση. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω. Είναι η τρίτη φορά που από πολιτικό φορέα διαφόρων χρωμάτων αμφισβητείται. Αφήνεται υπόνοιες περί της διαβλητότητας της εκλογικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, από το 1980 τουλάχιστον και μετά, η πολιτεία, όχι η κοινωνία, έχει εμπιστευτεί στους δικηγόρους κατά ποσοστό 78%, στους δικαστές και, σε δικαστικούς υπαλλήλους κατά τα υπόλοιπα ποσοστό και συμβολιογράφους, να διεξαγάγουν εθνικές βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές, καθώς και δημοτικές περιφερειακές. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποθεί ότι έχει όλη αυτή η ιστορική αποστολή που κατά 78% βαρύνει τις πλάτες κυρίως των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων της Ελλάδας, έχει το παραμικρό ψεγάδι περί διαβλητότητος ή περί νοθεύσης του αποτελέσματος ή περί αλλίωσης του αποτελέσματος. Αναφέρομαι κυρίως και βασικά σε έκδοση αποτελεσμάτων για τους όχι για σταυρούς προτίμησης που εκεί έχουμε κάτι σποραδικά περιστατικά στο παρελθόν, αλλά κυρίως στο αποτέλεσμα της αποτύπωσης των εκλογικών ποσοστών των κομμάτων όπως αποτυπώνονται από την βούληση του ελληνικού λαού στην κάλπη. Άρα οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται σήμερα είτε αμφισβητεί και το παρελθόν αλλά και σήμερα επαναλαμβάνεται και αφορά το θέμα της έλευσης διεθνών παρατηρητών. Αν αυτό αφορά τη δουλειά και το έργο των δικαστικών αντιπροσώπων, είναι προφανώς ότι αυτό ενέχει μια βαριά προσβολή στο δικηγορικό σώμα, το οποίο κατά 78% έχει αναλάβει στις πλάτες του αυτό το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει την ίδια προσβολή, θα νιώθουν και οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι στο σύνολό τους τοποθετούνται στα εκλογικά τμήματα, και οι δικαστικοί υπάλληλοι που σε ένα ποσοστό περίπου 20% και αυτοί καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό. Επειδή η σύνδεσή μας δεν είναι καλή, θέλω ένα γρήγορο ερώτημα και μια γρήγορη απάντηση. Προτίθεστε να κάνετε κάτι γι' αυτό, θα κινηθείτε νομικά, θα εκδώσετε κάποια ανακοίνωση, κάτι? Εμείς θα συνεδριάσουμε αύριο σε Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Θα τεθεί το θέμα στη συζήτηση και θα λάβουμε μια συγκεκριμένη απόφαση. Θα θυμίζω και στο παρελθόν, για να μην νομίζω το κάνουμε τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη. Το κάναμε και επί νέας, όταν ήταν Νέα Δημοκρατία, τότε ήταν ο κύριος Αυγενάκης που είχαν τον αντίστοιχο λόγο εξέδωσε. Εκδώσαμε ανακοίνωση με την οποία στυλιτεύσαμε αυτού του είδους τις αναφορές. Άρα διαχρονικά εμείς, είτε αυτό ο λόγος εκφέρεται από τη μία μεριά του πολιτικού φάσματος, είτε από την άλλη, και για δικούς τους πολιτικούς λόγους επιχειρούν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε υπόνοια για το ζήτημα αυτό, εμείς είναι προφανές θα βγάλουμε ανακοίνωση και θα ζητήσουμε άμεσα να ανακληθεί συγκεκριμένη. Να αποκατασταθεί η τιμή σας. Να αποκατασταθεί ότι θεωρούν. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως παλιά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, έχει οποιαδήποτε ένσταση ή αιτίαση για το έργο των δικαστικών αντιπροσώπων, δικηγόρων κυρίως και δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Να είστε καλά.